Γεια σας. Γεια σας. Η Σιμών σήμερα, Λάκη, ήρθε με μήνυ. Πρώτη φορά. Γιατί να πας σε ένα κοκτέιλ πάρτι και να καλύψεις τους ώμους με αυτές τις πέρλες και εσύ. Δηλαδή, εδώ θα βάλω μια ζυγαριά να ζυγίζω ποια έχει πιο πολλές πέρλες, πιο βαριές και να παίρνει ένα βαθμό. Δεν γίνεται. Δεν σας αρέσει. Για το κοκτέιλ τώρα αυτό που πας στις φίλες στο σπίτι, όχι. Εγώ αυτό το, επίσης το πατρόν του παλτού, μου αρέσει που έχει αυτά τα μανίκια έτσι, αλλά θυμίζει πολύ, πώς να σου πω, όχι μόνο ανοιξιάτικο, όχι μόνο. Αυτό θα μου άρεσε σκέτο με μια ζώνη και να είναι αυτό το ρούχο. Για βάλτε το πάλι από πάνω σου, αν μου επιτρέπουν οι συγκάτοικοι. Ωραία, εγώ ήθελα να το. Αλλά τώρα θα είναι δύσκολο να το κλείσει. Όχι, αν δεν είναι ωραίο, γιατί είναι πολύ φαρδιτικό. Αν μπορούσε το κλειστό αυτό και το είχε βάλει με μια ζώνη και από κάτω έβγαινε ένα πουά ρούχο, όχι όμως ασπρόμαυρο, σε άλλο. Δηλαδή μπορούσε να ήταν μπες με ντότς πιο σκούρο μπες. Να έκανε chic και να ήταν η Σιμών που ξέρουμε που φοράει όλα αυτά τα πούδρα, τα ρούχα. Και αυτό τώρα το ασπρόμαυρο είναι σαν θεματικό σε σένα. Κατάλαβε. Αλλά δυστυχώς το μαύρο άσπρο πουά είναι δύσκολο πολλές φορές. Μόνο σε Λοράν το κάνει πάρα πολύ ωραία. Στέλιο, όμως ακούμε. Λοιπόν, το διεκπεραίωσες και εσύ το look. Έφτιαξε ένα φόρμα το οποίο είναι ωραίο και μπράβο σου. Όμως δεν το αξιοποίησες σωστά. Δηλαδή, θα μπορούσες να πάρεις αυτό το φόρεμα, να κάνεις ένα σύγχρονο styling, να το κάνεις πιο δικό σου, να είναι κάτι το οποίο είναι στον τρόπο που ντύνεσαι κοντά και να είναι όντως μία πρόταση. Για βγάλε λίγο ακόμη πάλι το μπάνι τώρα το look. Τα παπούτσια αυτά είναι ωραία από μόνα τους, όμως κάνουν το φόρεμα να φαίνεται ακόμη πιο κλασικό το πουά. Τι πρόβλημα υπάρχει με τη Φωτεινή, υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Όχι, εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα με τη Φωτεινή. Εμένα με ενοχλεί γενικά όταν δεν προσέχουμε τι λέμε. Εσύ και θεώρησα ότι δεν μπορώ να μιλήσω. Εγώ σε σένα μιλάω, σε σένα κοιτάω. Θεώρησα απλά αυτή τη λέξη ευτελές πολύ. Δεν μπορώ να το λες σε μια κοπέλα που είναι συμπαίκτριά σου και παίζετε μαζί. Δηλαδή πες ότι δεν είναι καλό ύφασμα, πες κάτι. Και το λέω εγώ που συνήθως δεν συγκρατώ τα νεύρα μου ή μιλάω όπως να είναι, αλλά δεν θα μπορούσα ποτέ να προσβάλλω κάποιον. Και το ευτελές. Δεν θεωρώ επίσης ότι το έχετε αναφέρει ποτέ εσείς σαν λέξη εδώ. Ευτελές, δηλαδή πόσο χειρότερο. Δεν είναι προσβλητικό το ευτελές για ένα υλικό. Δεν προσβάλλεις κάποιον να του λες το υλικό αυτό. Αγαπητοί, η λέξη ευτελές από μόνη της είναι πάρα πολύ κακιά. Έχει ακουστεί εδώ πέρα πολλές φορές αυτό που φοράς φαίνεται φτηνό. Είναι παρεμφερή λέξη. Το αναλύσατε αυτό. Ναι. Εγώ άλλο ρώτησα. Μία απάντηση σχετική ήθελα. Ναι, ωραία. Και μια και το αναφέρατε αυτό, επίσης θα ήθελα να αναφέρω το εξής. Ότι εδώ είμαστε ένα παιχνίδι στο οποίο παίζουμε εδώ, μέσα. Είτε σε συμπαθώ, είτε δεν σε συμπαθώ κτλ. Δεν είναι κανενός η επιλογή ποια θα είναι δίπλα σου, ούτε ποια θα φύγει, ούτε ποια θα μείνει. Είναι επιλογή συνολική το ποια θα μείνει ή γενικά. Ναι. Εγώ προσωπικά, αν κάποια κοπέλα έξω την θίξουνε, θα προσβληθώ. Γιατί παίζουμε μαζί. Το τι γίνεται με το που περάσουμε την πίστα εδώ, αυτό το πώς το λένε, δεν ξέρω τι. Το πλατό. Πλατό, ας πούμε. Ας πούμε πίστα, μήπως και το καταλάβουν κάποιοι καλύτερα. Και θα ήθελα να πω ότι γενικά, ό,τι γίνεται εδώ, ας μένει εδώ και ας μείνουμε στο μεταξύ μας και να μην συζητάμε για οικογένειες, για πράγματα έξω κτλ. Πού συζητιούνται αυτά, εδώ όχι, ή το λέω, έξω. Όχι, το λέω εκτός. Και θέλω να μείνω σε αυτό, μην με ρωτήσετε κάτι. Σας. Όχι, όχι, γενικά, γενικά. Ναι, όχι. Αυτό εννοείς το Twitter. Γενικά δεν έχει. Κάποια μέσα, δεν ξέρω, εγώ δεν παρακολουθώ ούτε σχόλιο ούτε κάτι τέτοιο στο Instagram ή σε όλα αυτά. Απλά να συζητάει κάποιος, εγώ. Αχ, αυτή είναι αγενής, γιατί αυτό η οικογένειά τη δεν είναι αυτόν. Πού αναφέρεσαι? Δεν αναφέρομαι. Αναφέρεσαι σε κάποια κορίτσια που μεταξύ τους αναφέρομαι, όχι. Αναφέρομαι γενικά. Όποιος το έχει κάνει, θα σας πω. Όποιος το έχει κάνει να το ξανασκεφτεί, το τι γίνεται εδώ, ή να μείνει εδώ. Θεωρείς κάποιο κορίτσι ή κάποια κορίτσια που παίζουν ένα παιχνίδι έξω από εδώ? Γιατί επειδή τα έχω δει πολλές φορές να συμβαίνουν αυτά. Προφανώς. Ακριβώς αυτό εννοώ. Τις ισορροπίες του παιχνιδιού. Τις ισορροπίες του παιχνιδιού δεν ξέρω αν διαταράσσονται και επηρεάζονται από αυτά. Αν εσύ έχεις παράπονο με μια κοπέλα η οποία κάτι λέει για σένα κάπου αλλού και αυτό είναι έξω από εδώ, κάτι γίνεται. Όχι, δεν έχω παράπονο. Εγώ παράπονο για μένα προσωπικά δεν έχω. Γιατί όποιος θέλει μπορεί να το πει. Για άλλη που λέει για άλλη. Όχι, παράπονο έχω όταν κάποιος ακουμπάει κάτι το οποίο δεν είναι μέρος του παιχνιδιού. Εμένα, παραδείγματος χάρη, ή του καθενός, η οικογένεια δεν είναι μέρος του παιχνιδιού. Οπότε. Βάλτε μου ένα. Δεν καταλαβαίνω. Δεν πειράζει. Ήθελε να δώσει ένα μήνυμα, δεν θέλει να πει κάτι παραπάνω μέχρι στιγμής. Εγώ δεν είμαι ο αγωγός του κάθε μηνύματος.
που θα έρχεστε εδώ και θα μου λέτε κάτι που δεν θα καταλαβαίνουμε. Ή θα συνομιλούμε ή θα πιάνετε αυτόν που θέλετε να μιλήσετε και να τα λέτε. Σε μένα πράγματα που θα τα ξεκινάτε και δεν θα τα ολοκληρώνετε, παρακαλώ να μην απασχολεί τον εγκέφαλό μου. Εντάξει. Όχι επειδή το ζήτησες, επειδή το φόρεσες. Εβελίν. Σιμών μου. Λοιπόν, πάμε στο look σου. Το φόρεμά σου είναι πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Τα παπούτσια θα έπρεπε να είναι πιο ψηλά. Ίσως θα έπρεπε να είναι δίπατα, τρύπατα, από αυτά που συχαίνομαι, αλλά θα ταιριαζαν σε αυτή την εικόνα. Το σακάκι σου θα έπρεπε να είναι κοντό, σαν της Ανδριάνας. Ναι. Αυτό που φοράς στο λαιμό σου μπορείς να το βάλεις πάρα πολύ ωραία σε μια άλλη εικόνα που είναι ίσως με τζιν. Και σε αυτή την εικόνα που έχω φτιάξει εγώ μες στο μυαλό μου θα σου βάζα και καπέλο. Ναι. Α, ναι. Τι ωραίο. Γιατί σε χειροκροτώ που έχεις βγάλει τα πόδια σου έξω. Σου πάει πάρα πολύ. Έχεις ποδάρες. Μπράβο σου. Δύο. Ας κρατήσουμε ότι είναι ένα δύο με ουρά. Και ας σου πω εγώ την τελική βαθμολογία, η οποία είναι... Χαμηλή. 7,4 είναι. Εντάξει. 7,4 είναι. Δεν είναι και 5,3. Ναι, εντάξει. Ευχαριστώ. Βγαίνω πάνω, μάλλον μπροστά, και βγήκανε τώρα. Το look ξεχάστηκε. Για πρώτη φορά έβαλα, ρε, κορίτσια, μίνι φούστα. Δηλαδή, πάει αυτό. Τέλος πάντων, βγήκε η μία με την άλλη, πήγανε στα μπουζούκια. Η άλλη θύχτηκε, η τρίτη δεν ξέρω τι, η τέταρτη αυτό. Μήπως να φύγω. Καλά, ούτως ή άλλως, και εκεί που είμαι, δηλαδή, και οι βαθμοί και των κοριτσιών, καλά και των Κριτών, είναι μονίμως ίδιοι, δεν με απασχολούν, δεν είναι καθόλου αντικειμενικοί, αλλά εντάξει, τουλάχιστον έχει και ένα suspense λίγο κάτι έτσι. Τσακωθήκανε λίγο, αυτά.